Καταλληλότερος όλων είναι ο μόνιμος λέκτορας στη νομική στη Θεσσαλονίκη και από τους λίγους που έχει ασχοληθεί με τις θαλάσσιες ζώνες και την ΑΟΣ. Άλλωστε στα ελληνικά το βιβλίο με τις περισσότερες αναφορές αλλά και το πιο πυκνογραμμένο, απίστευτος όγκος, είναι του κυρίου Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Καλημέρα κύριε Καρακοστάνογλου. Καλημέρα κύριε, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους Ηρακλιώτες, στους Κρήτες και σε όλο το Αιγαίο που είμαι βέβαιος σας ακούει. Κύριε Καρακοστάνογλου, πριν μπούμε σε ένα θέμα που δεν έχει πολύ συζητηθεί, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά, οπότε είχαμε την εισβολή της Ρωσίας και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο όπως εξελίσσεται, και φυσικά δεν σας ρωτάω εσάς να μου κάνετε στρατιωτική ανάλυση, αλλά αν αισθάνεστε πια ότι οι αλυσιδωτές αντιδράσεις, ενέργειες και παρενέργειες έχουν μετατρέψει παγκοσμίως ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πεδίο από αυτό που γνωρίζαμε. Επειδή έχω ζήσει από πολύ κοντά την σύγκρουση και την διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας και την διεθνή εμπλοκή σε αυτήν, στο Κόσοβο, στη Βοσνία 2 χρόνια και στη συνέχεια 4 χρόνια στην ανασυγκρότηση των Βαλκανίων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζω και πονάω τους λαούς, τους αμάχους, αυτούς που η ζωή τους αλλάζει άρδιν αρνητικά μετά από έναν σκληρό εμφύλιο ή διακρατικό πόλεμο. Συνεπώς, το πρώτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι όχι άλλη τρέλα πολέμου πια στον 21ο αιώνα. Επίσης, ότι οι ηγέτες των λαών είναι αυτοί οι οποίοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον Θεού. Το τραγούδι που άκουγα με τον Μητσιά πριν πάρετε το μικρόφωνο έλεγε «Χωρίς Θεό». Διότι όλοι αυτοί, από τον Πούτιν μέχρι όσους ευθύνονται για την χρήση ένοπλης βίας, δεν έχουν το Θεό τους, να το πω απλά. Διότι το χειρότερο είναι τα ανθρώπινα όντα να μην λύνουν στον 21ο αιώνα με τέτοια διεθνή οργάνωση που προηγήθηκε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, με ΟΗΕ, με περιφερειακούς και άλλους οργανισμούς, με μέσα που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, που όλα τα κράτη συνδιαμόρφωσαν σε πολυμερείς διασκέψεις μέσα από τον ΟΗΕ και τους ειδικευμένους οργανισμούς του, και να καταλήγουν στη χρήση βίας. Μπορεί να έχει διάφορα ιστορικού περιεχομένου δίκαια και δικαιώματα η Ρωσία στην περιοχή του Ντονμπάς, αλλά η απονομιμοποίηση που προήλθε στην επιχείρηση αυτή, η οποία είναι εισβολή, τελεία, προκλήθηκε από την δυσαναλογία του αρχικού σχεδίου, όπως το φανταστήκαμε όλοι μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου, από αυτό που συνεχίστηκε και αυτό το οποίο ξεπροβάλλει πια ως η ανατροπή της δεδομένης, καλής ή κακής, αυτή την αποφάσισαν, εξουσίας του Ζελένσκι και όποιας άλλης υπάρχει στην Ουκρανία από ένα γειτονικό κράτος. Σκεφτείτε αυτό το παράδειγμα να το πάρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, ανατρέπεται η διεθνής τάξη, η διεθνής δικαιοσύνη. Τα ίδια βέβαια έχω βιώσει όταν βομβαρδίστηκε η πρώην Ιουγκοσλαβία, τα ανέλησα, έχω γράψει βιβλίο για το Κωσυφοπαίδιο, για την παράνομη απόσχηση τότε που ξεκίνησε τους ασκούς του αιώλου, την βάφτισαν ανθρωπιστική επιχείρηση. Μα ειρηνευτική και ανθρωπιστική επιχείρηση βάφτισαν ο Ετσεβίτ τότε και οι Τούρκοι τον Ατήλα 1 και Ατήλα 2 στην Κύπρο. Δυστυχώς και οι Ρώσοι μιλούν για ειρηνευτική επιχείρηση. Εμείς όμως, νοήμονες, ελπίζω, κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων. Είμαι αντίθετος σε αυτήν την επιχείρηση, είμαι αντίθετος
και πρέπει να το ψάξει το Διεθνές Δικαστήριο και χαίρομαι ότι προσφεύγει εκεί, καθά άκουσα, η Ουκρανία για το αν έγινε ή όχι γενοκτονία ή άλλες πράξεις βίας που αποτελούν διεθνή εγκλήματα στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ. Αν αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια από ναζιστικής ή φασιστικής αντίληψης ομάδες που είχαν ή δεν είχαν την υποστήριξη του επίσημου Ουκρανικού κράτους, πρέπει να ελεγχθεί, διότι χρησιμοποιείται ευρύτατα από την ρωσική πλευρά και θα πρέπει να φωτιστεί. Τώρα, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με 141 έναντι 5 που καταδικάζει, μιλώ ως διεθνολόγος νομικός πάντα, την ρωσική εισβολή ως τέτοια, είναι καλοδεχούμενη και δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα μπορεί και λειτουργεί. Όπως και η μέχρι σήμερα πλαδαρή και ανύπαρκτη πολιτικά και αμυντικά Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφυπνίζεται. Θα μου πείτε γιατί αφυπνίστηκε τώρα και δεν αφυπνίστηκε το 99 όταν επί 78 μέρες βομβαρδιζόταν η πρώην Ιουγκοσλαβία. Μεγάλες συζητήσεις, αλλά για να καταλήξουμε σε αυτό που θέλετε, νομίζω ότι πρέπει χθες να υπάρξει εκεχηρία και αύριο να αποχωρήσουν όλες οι ξένες δυνάμεις, αφού θα βρεθεί μία προσωρινή ελάχιστη λύση, προφανώς σε επίπεδο των δύο συμφωνιών του Μίνσκ του Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 14 και του Φεβρουαρίου ή Μαρτίου του 15. Και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί ποιο θα είναι το καθεστώς της Κρυμαίας, την οποία το 54 προφανώς για λόγους εσωτερικούς ο Κρουτσόφ είχε δώσει στην Ουκρανία, αν και έχει 90% ρωσικό πληθυσμό, και να γίνουν τέτοιες διευθετήσεις. Δεν θυμάμαι αν στην τελευταία σας τηλεοπτική εκπομπή, κύριε Σαχίνη, και πιθανώς το έπραξα, είχα πει τη βασική μου θέση. Δεν είναι δυνατόν σε ομοσπονδιακά κράτη με συνοχή, ομοσπονδιακό κράτος είναι και η Δυτική Γερμανία, η πρώην Ιουγκοσλαβία και η πρώην Σοβιετική Ένωση να κατατμηθούν στις ομόσπονδες δημοκρατίες, οι οποίες μετατρέπονται αυτομάτως σε κράτη κυρίαρχα και ανεξάρτητα, χωρίς να υπάρξουν διευθετήσεις. Διότι η συνοχή και η οικονομική αλληλεξάρτηση των επιμέρους δημοκρατιών δημιούργησαν στα κράτη αυτά για 50 χρόνια ή πόσο κράτησαν, πάρα πολλές καταστάσεις. Υπήρξαν εθνότητες ή μειονότητες που βρέθηκαν με την αυτόματη μετατροπή σε διεθνή σύνορα σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι. Και αυτό προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους δύο τραγικούς πολέμους στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν αμφισβητώ την σταθερότητα και το αναλύωτο, όπως ζητάει και ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών συνόρων. Αλλά ειδικά σε μεγάλα ομοσπονδιακά κράτη, τα οποία διαλύονται για διάφορους λόγους, θα πρέπει να υπάρξουν διευθετήσεις για να αποφευχθούν οι πολεμικές συγκρούσεις τις οποίες βιώσαμε στη Βοσνία, στην Κροατία, στο Κωσυφοπαίδιο, στη Σερβία και ήδη και από το 2008 στην Γεωργία, από το 2014 στο Ντομπάς και στην Κρυμαία. Στην Κρυμαία τα πράγματα έγιναν κάπως εύκολα, χωρίς αίμα, και το βιώνουμε σήμερα. Και θα έπρεπε, και κλείνω με αυτό την απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα, μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου, η Δύση, η νικηφόρα υποτίθεται, και η ιτημένη Ανατολή, εννοώ την Ρωσία του κομμουνισμού και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, να αναπτύξουν, όπως ξεκίνησε να γίνεται, αλλά δυστυχώς στην πορεία εξετράπηκε, ακυρώθηκε, ένα κοινό χώρο, μια κοινή αρχιτεκτονική ασφάλειας, όπου θα διαβουλεύονται και θα βρίσκουν συνενετικές κατά το δυνατόν, και είναι δυνατόν, πιστέψτε με, όλα μπορούν να συμφωνηθούν,
με ενδιάμεσες λύσεις όπου χρειάζεται, όπου όριμοι και συνεχτοί και ειρηνόφιλοι ηγέτες και όχι επιθετικοί, για να μην αναφέρω προσωπικά παραδείγματα, θα βρίσκουν λύσεις για όφελος των λαών και της ευημερίας τους. Και όχι για φαντασιώσεις ή οτιδήποτε άλλο εθνικής επικράτησης, όπως ζήσαμε στην Κύπρο και όπως ζούμε σήμερα στην Ουκρανία και χθες ίσως κάπου αλλού. Κύριε Καρακοστάνογλου, χαίρομαι γιατί ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει για ειρήνη. Μέχρι τώρα από όλους τους αναλυτές το μόνο που δεν ακούει είναι αυτό. Μου λέει εδώ ένας ακροατής. Μπράβο στον κύριο Καρακοστάνογλου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Ευρώπη αφυπνίζεται, λέει. Καλά το είπε. Αλλά αφυπνίζεται πώς? Με τη Γερμανία να επανεξοπλίζεται? Και επειδή είναι βαθιά γνώστης νομικών διεθνών κειμένων, τελικώς ισχύει η απαγόρευση επανεξοπλισμού από το 55 ή έχει γίνει κουρελόχαρτο εδώ και δεκαετίες αυτό? Νομίζω ότι οι εξελίξεις με την Ενωμένη Ευρώπη έχουν καταστήσει αυτές τις ρυθμίσεις ανεπίκαιρες και παροχημένες. Όπως είναι ανεπίκαιρη η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Το κλείνω αυτό, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, όμως οτιδήποτε γίνει, επειδή η Γερμανία έχει βεβαρημένο το μητρό της με δύο παγκοσμίους πολέμους, υπάρχουν και άλλες ευθύνες, ας βάλουμε την προεξάρχουσα ευθύνη στους δύο πολέμους των Γερμανών, ιδίως για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγχεται και από τον ΟΗΕ και από τις ευρωπαϊκές δομές ο επανεξοπλισμός της και να υπάρχει μια διεθνής εποπτεία. Απαντώ απλουστευτικά κάπως, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Κύριε Καρακοστάνογλου, συνθέτω, γιατί είναι βροχηδόν τα ερωτήματα που μου έρχονται, τα εξής όμως. Λένε εδώ οι φίλοι. Πώς σχολιάζει ο κύριος Καρακοστάνογλου από νομική άποψη αλλά και από ζήτημα δικαιωμάτων ελευθερίας την απαγόρευση από μια απόφαση κομισιών του Sputnik και του, πώς το λέγανε το άλλο, Russia Today, και μάλιστα την απαγόρευση εργασίας σε ρωσικά μέσα σε συναδέλφο σας κύριε Σαχίνη που εργάζονται στην Ευρώπη, την απαγόρευση του Τσαϊκόφσκι, την απαγόρευση της λίμνης των Κύκνων, στέκουν αυτά? Και αν στέκουν, λέει, μα αυτή τη στιγμή Καλάζνικοφ δεν στέλνουμε, λέει, στην Ουκρανία? Ρώσικα δεν είναι? S-400 δεν έχει η Τουρκία? Ρώσικα δεν είναι? Δεν είναι μια παράνοια και μια στρατιωτικοποίηση? Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω όχι ιδιαίτερα θετικά την απαγόρευση έκφρασης ιδεών. Κύριε Καρακοστάνογλου, να σας βοηθήσω εγώ. Ναι. Πολύ απλά. Ναι, θα σας πω εγώ, κάνουν κρατική προπαγάνδα. Λες και άλλα μέσα δεν κάνουν κρατική προπαγάνδα. Κάνουν ομή κρατική προπαγάνδα της Ρωσίας. Αυτό τι σημαίνει όμως? Τους απαγορεύεις? Νομίζω ότι θεωρήθηκε στη Δύση ως μία προέκταση και συνέχεια των οικονομικών κυρώσεων. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία... Αύριο μέσα, δεν μ' αρέσει, προσέξτε, δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Η Ρωσία λειτουργεί με τον τρόπο... Άλλο με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αύριο, αν δεν μ' αρέσει ο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, θα τον απαγορεύσω? Εάν ο Καρακοστάνογλου κάνει κάποιο έγκλημα... Αυτό είναι άλλο. ...εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου... Αυτό είναι άλλο. ...δικαίωμα και το ποινικό δίκαιο προβλέπει απαγορεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως πολιτικών δικαιωμάτων. Το ότι μεταδίδω χαλκευμένη την είδηση, μπορώ να σχολιαστώ και να αξιολογηθώ και να αλλάξουν και να μου κλείσουν και όχι τη συχνότητα, την παρακολούθηση, τη θέαση. Να πω ότι είσαι αναξιόπιστος. Και αυτό είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο. Μάλιστα. Πράγμα. Άρα λέτε εδώ ότι θέλει λίγο προσοχή το πεδίο το οποίο ανοίγει. Θέλει, ναι. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, εάν ολοκληρωθεί αυτό που λένε οι στρατιωτικοί, ούτε εγώ είμαι ούτε εσείς στρατιωτικός, ότι δηλαδή θα αποκοπεί όλο το νότιο παράλιο της Ουκρανίας και θα γίνει μια περίκλειστη χώρα. Έχει ξανασυμβεί αυτό καταρχάς, μια χώρα να είναι δεκαετίες με θάλασσα, εκατονταετίες με θάλασσα και να ξυπνήσει ένα πρωί χωρίς θάλασσα? Νομίζω όχι, από όσο θυμάμαι τα διεθνή προηγούμενα. Το θεωρώ άκρως απαράδεκτο, μια θάλασσα την οποία μοιράζονται 6-7 κράτη τη Μαύρη Θάλασσα, να χάσει το ένα κράτος το θαλάσσιο μέτωπό του. Νομίζω ότι πρέπει η διεθνής κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας, να συμπεριλάβει ή να επιβάλλει
στην όποια διμερή συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας επιτευχθεί, και το ευχόμεθα το ταχύτερο, ότι θα πρέπει να παραμείνει ως παράκτια χώρα η Ουκρανία, η οποία φοβάμαι ότι θα χάσει οριστικά την Κριμαία, αλλά τουλάχιστον το τμήμα από την... τώρα δεν μπορώ να το εκφράσω, από... την Οδυσσό, Χερσόνα. Οδυσσό. Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι το, πώς να το πούμε, το αποκομμένο της Ουκρανίας, έχω το χάρτη μπροστά μου, αλλά και το προηγούμενο που καταλήγει ο ποταμός Δνίπερος πρέπει να είναι, όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να παραμείνει. Εγώ γενικώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο χάρτης. Εκτός εάν γίνουν τοπικά δημοψηφίσματα, που και αυτά στο διεθνές δίκαιο, γιατί θα οδηγούσαν σε μία πανσπερμία αλλαγών παγκοσμίως συνόρων, γι' αυτό δεν επιτρέπονται, και γι' αυτό και το δημοψήφισμα στο Κόσοβο δεν επιτρεπόταν. Εκεί βέβαια υπήρχαν ειδικές συνθήκες, ειδικό καθεστώς, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να ανατρέψουν τη βασική αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνον με λύσεις τοπικής αυτονομίας ή πολιτικής αυτονομίας μπορούν να λυθούν τα ζητήματα στον Ντομπάς και στην, και στην Κριμαία. Ας πούμε όμως ότι η Κριμαία είναι μια ειδική περίπτωση, που σημαίνει ότι η Ρωσία θα μπει στην, στα δικαιώματα ως διάδοχο κράτος της Ουκρανίας για τις θαλάσσιες ζώνες. Το υπενηχθήκατε πριν. Mm. Δηλαδή θα αποκτήσει εκεί η Ρωσία πρόσθετη ΑΟΣ. Αλλά δεν είναι δυνατόν, αυτό το προσυπογράφω ως νομικό δέον, ως ηθικό υπόβαθρο, ως πολιτική θέση, ένα κράτος όπως η Ουκρανία να αποκοπεί από την θάλασσα. Πρέπει να της δοθεί οπωσδήποτε, όχι να της δοθεί, να διατηρηθεί, είναι η σωστή λέξη, το θαλάσσιο μέτωπό της στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Εγώ θα εξαιρούσα μόνον την Κριμαία, η οποία μαζί με την Αζωφική, νομίζω με τις βόρειες ακτές της Αζωφικής, δηλαδή και τη Μαριούπολη, φοβάμαι ότι θα περάσει σε άλλα χέρια. Ως διεθνολόγος δεν μπορώ να το δεχτώ, αλλά αν αυτό βοηθήσει να επικρατήσει η ειρήνη και δεν δημιουργήσει διεθνή προηγούμενα για την Τουρκία και όλους τους άλλους οι οποίοι εποφθαλμιούν ξένα εδάφη και ήδη επί 48 χρόνια κατέχουν το 37% της Βόρειας Κύπρου, θα μπορούσε ίσως να γίνει κατ' οικονομίαν, αλλά με πάρα πολλά ερωτηματικά. Εσείς και... πήγατε στο καλό σενάριο από τα ήδη άσχημα σενάρια της πολεμικής κατάστασης. Εγώ πάω στο ακόμη χειρότερο. Δηλαδή, σενάρια κάνουμε τώρα, έτσι είναι προφανές, αλλά εάν συμβεί, σας ρώτησα, εάν συμβεί, de facto, στο πεδίο. Δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Αμερική, ναι, ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ωραία. Το επόμενο ερώτημα. Δεν γίνεται δεκτό από τη διεθνή κοινότητα, αλλά η Ρωσία, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν οι δυνάμεις στρατιωτικής ισχύως, αρχίζει και πορεύεται με αυτό. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει τη μεγαλύτερη, πώς να το πω, γυτνίαση με τη θαλάσσια, με την Τουρκία, όπου οι οριοθετήσεις εκεί έχουν γίνει με 12 ναυτικά μίλια. Κοιτάξτε να σας πω. Η Τουρκία από το 1964 καθιέρωσε τα 12 ναυτικά μίλια με άκρα υποκρισία σε σχέση με αυτό που ζητάει, για το που απαιτεί από την Ελλάδα με κάζους μπέλη στο Αιγαίο, στη Μαύρη Θάλασσα. Το 1988 εξήγηλε την ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα και την οριοθέτησε, μπορεί να κατά ένα χρόνο να κάνω λάθος, μπορεί το 87 και το 88 να την οριοθέτησε με την τότε Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Με βάση τη μέση γραμμή που επίσης αρνείται να εφαρμόσει. Μάλιστα. Με συμπερίληψη βέβαια και των ακτών των νησιών και των δικαιωμάτων τους στο Αιγαίο και βέβαια και στην Κύπρο. Και βέβαια με αυτό που έκανε με τη Λιβύη, αρνείται στην Ανατολική Κρήτη, στην Κάσο, στην Κάρπαθο και στην Ρόδο και στο Καστελόριζο φυσικά τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά τους. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ θα... είναι σαφές αυτό που είπατε, γιατί έχω και παρακάτω ερωτήματα βροχή για σας, κύριε Καρακοστάνογλου. Τι να σας κάνω σήμερα, σας ακούει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, έχω να σας κάνω και ένα πιο πονηρό ερώτημα.
Το Φιδονήσι αυτή τη στιγμή έχει περάσει τα χέρια των Ρώσων. Το Φιδονήσι αποτέλεσε σημείο δικαιοπολιτικά τριβής Ουκρανίας-Ρουμανίας με μία απόφαση. Η Ρουμανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, για να μην ξεχνιόμαστε. Πόσο πιο κοντά έρχεται η τριβή πια με τη Ρωσία? Δηλαδή, αν η Ρωσία πει, πού το βρήκατε κατοίκητο, επειδή το λέτε εσείς, εγώ έχω εγκαταστήσει και πληθυσμό. Καταλαβαίνετε ότι ήδη δημιουργείται μια τριβή ευθέως πια με χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Προφανώς. Να σας πω λίγο, το 2009 εξεδόθη η απόφαση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Στην νήσο των Ερπετών, όπως την ονομάζει η απόφαση του δικαστηρίου, δίδεται σε αυτό το μικρό νησί το 12 μίλια χωρικής θάλασσας, αιγαλίτιδας ζώνης. Όμως δεν το συνυπολογίζει η απόφαση, επειδή το θεωρεί εξαιρετικό γεωγραφικό χαρακτηριστικό στην γραμμή οριοθέτησης, η οποία, εάν είχε συμπεριλάβει και την νήσο των Ερπετών, θα ήταν η μέση γραμμή, που είναι η προσωρινή οριοθέτηση πάντα στην μεθοδολογία που ακολουθούν όλες οι οριοθετήσεις, θα ήταν περισσότερο υπέρ της Ουκρανίας. Και έτσι η τελική γραμμή που αποφάσισε το δικαστήριο, μη δίνοντας υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ πέραν των 12 ναυτικών μιλίων που έδωσε σε αυτό το βραχονήσι, ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν το χαρακτήρισε αν είναι βραχονησίδα η οποία ανήκει στην περίπτωση του άρθρου 121 παράγραφος 3, που είναι εξαίρεση από τα δικαιώματα των νησιών που αναφέρει το κυρίαρχο άρθρο 121 παράγραφος 2, και λέει ότι τα δικαιώματα των ακτών των νησιών εξομοιώνονται με τα δικαιώματα των υπηρετικών ακτών, με εξαίρεση, λέει, τους βράχους που δεν, την παράγραφο 3 δηλαδή, mm-hmm, που δεν μπορούν να στηρίξουν αυτόνομη ανθρώπινη εγκατάσταση και δεν έχουν δική τους αυτοδύναμη οικονομική ζωή. Σε αυτό επάνω, με δεδομένο αυτό ως νομοθετικό πλαίσιο, δεν αποφάνθηκε το δικαστήριο, εσκεμμένα πιθανώς, δεν θέλησε να πει αν αυτό το νησί ανήκει στην παράγραφο 3 ή αν για ειδικούς λόγους, ότι η επίπτωσή του θα ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την έκτασή του. Έκταση σημαίνει κυρίως τις ακτές του, το μήκος των ακτών του, στην όλη οριοθέτηση. Έτσι η συνολική οριοθέτηση ευνοεί κάπως, όχι πάρα πολύ, πάντως ευνοεί την Ρουμανία σε βάρος της περιοχής που παίρνει η Ουκρανία. Σας είχα στείλει προκαιρού ένα αναλυτικό μου άρθρο που δημοσιεύτηκε σε ένα βιβλίο του Γιάννη του Μάζη, του συναδέλφου, στο οποίο η εφαρμογή της αρχής της ευθυδικίας ή της δικαιοσύνης με την ευρύτερη έννοια του όρου, όπως εφαρμόστηκε και αναγράφει από το δικαστήριο σε αυτή την υπόθεση της Μαύρης Θάλασσας του 2009, λέει ότι ο λόγος των ακτών, δηλαδή ο λόγος με την έννοια του πηλίκου των ακτών ανάμεσα στην Ρουμανία και στην Ουκρανία, είναι 1 προς 2,8. Και ο λόγος των εμβαδών, των εκτάσεων δηλαδή θάλασσας, δηλαδή και υποθαλάσσιας περιοχής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, που παίρνει η κάθε μία χώρα, είναι 1 η Ρουμανία και 2,1 η Ουκρανία. Συνεπώς θεωρήθηκε ότι μία τέτοια αναλογία δεν παραβιάζει την δικαιοσύνη, την επιοίκεια, την ευθυδικία. Σαφές. Άρα με αυτόν τον τρόπο έκρινε τότε το δικαστήριο. Συνεπώς η νήσος των Ερπετών πιθανότατα θεωρήθηκε βραχονησίδα ή πάντως εξαιρετικό γεωγραφικό χαρακτηριστικό, που δεν έπρεπε να αλλοιώσει υπέρ της
περισσότερο δηλαδή την περιοχή που, που θα έχανε η Ρουμανία εάν είχε θεωρηθεί το νησί αυτό καθοριστικό. Αυτό όμως δεν παρέλειψε το δικαστήριο παρά τα αυτά να δώσει 12 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό στο Αιγαίο τα νησιά μας πρέπει όλα να πάρουν δεν είναι, όσα είναι λοιπόν κατοικημένα και όσα δεν είναι κατοικημένα, π.χ. Ήμια, δικαιούνται με βάση την παράγραφο 3 τουλάχιστον 12 ναυτικά μίλια, πλήρη χωρική θάλασσα δηλαδή, και επιπλέον συνορεύουσα ζώνη, ρητά τα γράφει η παράγραφος 3, που σημαίνει άλλα 12 μίλια ως τα 24. Τώρα, συνορεύουσα ζώνη, μη σας κουράσω, τι σημαίνει. Είναι μια άλλη ζώνη υπέρ των παράκτιων κρατών. Μάλιστα. Εγώ δεν την άνοιξα τυχαία την κουβέντα, γιατί πολύ συζητάμε για εκεί, συζητάμε για τα στενά, Φερρυπίν, άρα δίνουμε και μια βαρύτητα στο ρόλο που γεωπολιτικά εξ αντικειμένου αποκτά η Τουρκία. Ξεχνάμε τους διάβλους τρεις στο Αιγαίο μέχρι το Τσιρίγο τα Κύθυρα, που είναι εξίσου σημαντικά και δεν το λέμε. Εμείς μιλάμε για όλα τα άλλα εκτός για αυτά που είναι δικά μας. Ακριβώς. Κάνουμε υποδείξεις για όλα τα άλλα όμως. Μάλιστα. Εγώ έχω πει στην εκπομπή σας, στην τελευταία που συζητούσαμε με τον κύριο Γρίβα και άλλους, τον κύριο Μαργαρίτη κλπ., ότι η Ελλάδα, εκτός αν δεν το είπα στη δική σας, πάντως εδώ, είναι εδώ το, είπατε, το εδώ, έχω γράψει. Εδώ το είπατε, ναι. Είναι η δεύτερη συστάδα μέσω των νησιών μας στενών που διαμορφώνονται ιδίως υπό την χρήση του δικαιώματος των 12 μιλίων, που είναι πρώτον το έχει εφαρμόσει η Τουρκία από το 1964 και στα βόρεια και νότια της, δεύτερον είναι πλέον αρχή και του εθιμικού δικαίου. Το έχουν εφαρμόσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλες τις ακτές τους, παρά το ότι δεν επεκύρωσαν για δικούς τους στρατηγικούς πυρηνικούς λόγους που αφορούν το βυθό της θάλασσας κλπ. Την νέα σύμβαση της θάλασσας, είναι από τις ελάχιστες χώρες η Αμερική, αλλά την έχει εφαρμόσει και ΑΟΖ έχει και απ' όλα έχει. Συνεπώς έχω πει ότι θα πρέπει να τονίζουμε σε νατοϊκούς, Αμερικανούς, Ρώσους και άλλους, ότι μπορεί να τους αφήνει η Τουρκία από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, αλλά αν η Ελλάδα, αφού όμως οχυρώσει, όπως γράφει ορθότατα ο Γιώργος, ο Κώστας ο Γρίβας, τα νησιά του Αιγαίου, μπορεί να τους αρνηθεί πρόσβαση όταν υπάρχουν πολεμικές συνθήκες, όταν απειληθεί η άμυνα και η ασφάλειά της, όχι υπό κανονικές περιστάσεις. Άρα να ξέρει ο κύριος Μπάιντεν και όλοι οι νατοϊκοί αλλά και οι Τούρκοι ότι και η Ελλάδα έχει την δική της δυνατότητα να αξιοποιήσει τα στενά και να έχει το δικό της δικαίωμα. Εγώ έχω επίσης προτείνει να υπάρξει ένα κανάλι από την έξοδο των Δαρδανελίων που περνώντας προς τα νότιο ανατολικά μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου να καταλήξει στις δύο εξόδους ανατολική και δυτική της Μεσογείου, όπου θα ισχύει το καθεστώς της λεγόμενης ελεύθερης διέλευσης. Ο σωστός αγγλικός όρος είναι transit passage και το FEC που κυρώθηκε από την Ελλάδα η σύμβαση του 1982 το αναφέρει ο πλούς διέλευσης, ο οποίος είναι πολύ πιο διευκολυντικός για τα πλοία τρίτων χωρών από ό,τι είναι της αυλασβούς διέλευσης, αλλά και μόνον με την αυλαβή διέλευση, που είναι επίσης εθιμικός κανόνας που συνοδεύει το δικαίωμα των κρατών να έχουν 12 μίλια αιγιαλίτιδας ζώνης, είναι υπεραρκετό και με, με την αυλαβή διέλευση να επιτρέπει στα εμπορικά πλοία και στα πολεμικά, στο βαθμό που δεν εκτελούν ασκήσεις με πυρά, στο βαθμό που δεν είναι σε σχηματισμό μάχης και στο βαθμό που δεν απειλούν την ασφάλεια των παρακείμενων νησιών ή υπηρετικών ακτών. Και θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που είναι βροχιδόν. Είπε, λέει προηγουμένως, ο κύριος Καρακοστάνογλου για τις ιδιαιτερότητες ομοσπονδιακών κρατών διαχρονικά. Άλλωστε, λέει, είναι γνωστό ότι τι συνέβη μεταξύ Σερβίας και Μαυροδουνίου μετά το πέρας του εμφυλίου στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ, λέει, θέλω να ρωτήσω άλλο. Ένας. Όλοι το ίδιο λένε, αλλά τράβηξα τον έναν. Κύριε Καρακοστάνογλου, δεν θα σου έρθει η Τουρκία ένα ωραίο πρωί να σου ανοίξει θέμα στη Θράκη?
Πρώτον να πω ότι η Τουρκία το κάνει ήδη. Το πρόβλημα δημιουργείται σε περιστάσεις που υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή επειδή δεν είναι ομοσπονδιακό κράτος η Ελλάδα και η μειονότητα είναι θρησκευτική, έχει όλα τα δικαιώματα. Από άποψη ευημερίας πιστεύω ότι ο αγροτικός και αστικός πληθυσμός των, Ελλήνων μουσουλμάνων είναι πολύ υψηλότερος από άποψη επίπεδου από τον ίδιο τον πληθυσμό της Τουρκίας, η οποία ιδίως τα τελευταία χρόνια δυσπραγεί οικονομικά. Και έτσι μιλώ για, δεν είναι η Ελλάδα το κρίσιμο, η κρίσιμη απάντηση, δεν είναι ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Συνεπώς δεν ισχύει αυτό που μπορούν να διεκδικήσουν κατά την γνώμη μου οι Βοσνιοσέρβοι, ότι εφόσον δώσατε τη δυνατότητα σε μια αυτόνομη επαρχία η οποία ανήκει στη δημοκρατία της Σερβίας, εννοώ το Κωσυφοπαίδιο, να αποσχιστεί, δεν θα μιλήσω για ανθρωπιστική επέμβαση, γιατί ξέρω ότι η επέμβαση δεν νομιμοποιείται ως τέτοια, ως ανθρωπιστική. Έχω ζήσει ένα χρόνο εκεί, έχω. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Συνεπώς είναι άλλο να θελήσουν κάποιες μειονότητες ή εθνότητες που ζουν στη λάθος γραμμή των συνόρων. Και λάθος γραμμή των συνόρων μας θυμίζει αυτό που γίνεται στον Ντομπάς, όπου η πλειοψηφία των Ρώσων, δεν είναι απλά ρωσόφωνοι, είναι Ρώσοι, αναγκάζεται να ζει σε αντίθεση με την διάθεση που έχει, μαζί με Ουκρανούς, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν πολωνική εν μέρη καταγωγή κλπ. Και αυτό προκάλεσε ζητήματα. Ίσως επειδή υπήρξανε δυσμενείς μεταχειρήσεις και από αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια μετά το 2014 δεν εφαρμόστηκαν οι δύο συνθήκες ομαλοποίησης του Μίνσκ. Άρα λοιπόν για να αποφύγουμε τέτοια ζητήματα, μόνο όμως σε ομοσπονδιακά κράτη τα οποία συμβίωσαν επί δεκαετίες, η Σοβιετική Ένωση υπάρχει από το 1917-18. Η Ομοσπονδιακή Ιουγκοσλαβία, είτε υπό την μορφή του Βασιλείου των Σέρβων, Σλοβαίνων και Κροατών, υπάρχει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τη νέα της μορφή μετά το 1944, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν διαλύονται για ιστορικούς λόγους τα κράτη αυτά, είναι συνετό, με βάση το ότι η αρχή των εθνικών κρατών συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Βέβαια, αυτοί που θέλουν να μετατρέψουν τον κόσμο σε έναν χυλό παγκοσμιοποίηση. Ό,τι πρόσχημα θέλουν τώρα εδώ το βρήκανε. Αφήστε, μην την ψάχνω. Εδώ θυμάμαι την κουβέντα που κάνατε με τον συνυποψήφιό μου στις ευρωπαϊκές εκλογές, τον κύριο Δαβέτα εννοώ, πριν λίγες μέρες τον είχατε στο μικρόφωνο σας, στην ίδια εκπομπή πιστεύω, ο οποίος είπε ότι η τελική μάχη, ο κύριος Δαβέτας, με τον οποίο σας λέω ήμασταν στο ίδιο ψηφοδέλτιο στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, και οι δύο μας δεν εκλεγήκαμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι η μάχη γίνεται ανάμεσα στην ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση των εθνικών ταυτοτήτων και στην διατήρηση των εθνικών ταυτοτήτων. Αυτό βιώνουμε και στον Ντομπάς και σε διεύρυνση κακώς σε όλη την Ουκρανία απέναντι στην Ρωσία, σε αυτή την κρίσιμη φάση που ζούμε εδώ και 9-10 μέρες. Τελευταίο ερώτημα από ακροατές. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Καρακοστάνογλου, μπαίνουμε σε βαθύ σκοτάδι ως ανθρωπότητα? Σε βαθύ σκοτάδι οπωσδήποτε, γιατί απειλήθηκε από τον πρόεδρο Πούτιν η χρήση πυρηνικής ισχύως, ένα. Δεύτερον, διότι η ανατροπή και που δημιουργείται στις οικονομικές σχέσεις με τις κυρώσεις, οι οποίες λυπάμαι να πω στο βαθμό που δεν θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία από την διεθνή κοινότητα, είτε με απόφαση του ΟΗΕ είτε με χρήση περιφερειακού οργανισμού, το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, όπως έγινε αλλού στην Σερβία, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει πρώτον να λήξει το ταχύτερο αυτός ο πόλεμος, δεύτερον να αποκατασταθεί η νομιμότητα με όποιον τρόπο ενδεχομένως υπό μορφή εξαιρέσεων συναποφασίσουν ο Πούτιν με τον Ζελένσκι και την νόμιμη εξουσία,
και στη συνέχεια να γυρίσει η ανθρωπότητα σταδιακά έστω, και αυτό αφορά το πώς θα φερθεί η Ρωσία απέναντι σε αυτή την παρανομία την οποία η ίδια προκάλεσε με την δυσαναλογία της επέμβασής της. Είναι άλλο να στείλει κάποιος Ρώσους να στηρίξουν τους χυμαζόμενους, αν εχυμάζοντο, εκεί περιμένω απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο, Ρώσους και Ρωσόφωνους του Ντομπάς, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε στη συνέχεια μία εμπιστοσύνη μεταξύ των μεγάλων διεθνών παικτών, ΝΑΤΟ, Ευρώπη, Ρωσία και γιατί όχι και την Κίνα, και μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς, το Συμβούλιο Ασφαλείας, τη Γενική Συνέλευση που έχει και τον δικό της πολιτικό και ηθικό ρόλο, να ξαναγυρίσουμε στην περίοδο της άρσης του διπολισμού και του τέλους του ψυχρού πολέμου, για να μην ξαναγυρίσουμε όμως σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο 2 που θα είναι τραγικός για το επίπεδο του πολιτισμού μας και για την οικονομία στον πλανήτη, η οποία παράγει ευημερία για τους λαούς. Λοιπόν, θα κλείσω μια σύντομη απάντηση. Είναι ένα πονηρό ερώτημα που στέλνει ο φίλος ο Τάκης. Ξέρετε, κύριε Καρακοστάνογλου, τι έχει να συμβεί σε λίγο, λέει, που θα ξαναζητήσει η Αλβανία την ενσωμάτωση του Κωσόβου? Τότε να δούμε, λέει, τι θα λένε όλοι. Κοιτάξτε, εάν αυτό συμβεί, να ξέρετε που δεν θα το επιτρέψουν, ήδη έχει πάψει να κάνει τη συζήτηση ο Έντι Ράμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το επόμενο σκαλί θα είναι, ξέρετε, πρώτον να αποσχιστεί η περιοχή. Μισό λεπτό, κύριε Καρακοστάνογλου. Καλά το είπατε, σας έχει πάψει. Τώρα, ξέρετε ποιος συνυπέγραψε τη σύγκληση της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφού δεν περνούσε από το Συμβούλιο Ασφαλείας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες το αίτημα? Ξέρετε ποιος άλλος το συνυπέγραψε? Η Αλβανία. Το θεωρείτε τυχαίο? Μάλιστα. Όχι. Άρα το ερώτημα δεν είναι στον αέρα. Νομίζω το επόμενο σκαλί θα είναι η περιοχή της Μητροβίτσα να αποσκιστεί από το Κωσυφοπαίδιο και η μεγάλη περιοχή των Βοσνιοσέρβων, που είναι το 49% του εδάφους της Βοσνίας Τερζεκοβίνης, να ενωθεί με τη δημοκρατία της Σερβίας. Μάλιστα. Αυτό θα είναι, και αυτό θα είναι το μόνο σε επίπεδο χρήσης ίδιων μέτρων και σταθμών. Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, κυρίως γιατί απάντησε σήμερα στους ακροατές απευθείας, και αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, ένα μεγάλο κέρδος, γιατί καλό είναι να συζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρακοστάνογλου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.